συμφώνησε στην εκδήλωσή μας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία συγκέντρωση με συζήτηση. Θα υπάρχουν και ερωτήσεις όποιος θέλει στο τέλος. Μία συζήτηση ούτως ώστε να ξεσκεπάσουμε κατά κάποιο τρόπο την παγίδα που κρύβεται πίσω από τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις οποίες το ελληνικό κράτος, υπόδουλο στην παγκόσμια δικτατορία δυστυχώς, έχει εισαγάγει στην καθημερινότητα της ζωής των Ελλήνων. Και αυτές οι ταυτότητες ουσιαστικά με τη θέληση του καθένας όταν παίρνει μια τέτοια ηλεκτρονική ταυτότητα παραδίδει την προσωπική του ελευθερία σε μια παγκόσμια υπερκυβέρνηση η οποία είναι πάνω από τις κυβερνήσεις των λαών. Οι κυβερνήτες των λαών είναι υπόδουλοι μιας υπερκυβέρνησης στην οποία υπακούουν μέσω των οικονομικών συστημάτων και χρημάτων, των τραπεζικών και όχι μόνο ηλεκτρονικών συστημάτων. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε την παγίδα που κρύβεται και με αυτή την παγίδα, αν την καταλάβουμε, θα αποφύγουμε τη σκλαβιά που έρχεται πολύ σύντομα. Ήδη από το Σεπτέμβριο, αν ένα παιδί από τα δικά μας παιδιά χρειαστεί να βγάλει μια ταυτότητα, θα πάει να βγάλει μια ηλεκτρονική ταυτότητα, που σημαίνει παραδίδει την ελευθερία του κατευθείαν στους παγκοσμιοποιητές. Και το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά το ελληνικό κράτος πια υπακούει κάποιους μεγάλους τραπεζίτες, οι οποίοι φέρνουν όλα αυτά τα δεινά, τα παγκόσμια δεινά, όπως το πρωτόκολλο COVID, τα εμβόλια, συνεχίζοντας με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες για να στερήσουν στους λαούς την ελευθερία και να ελέγχουν και να κατευθύνουν τους ανθρώπους κατά το δοκούν και τη θέλησή τους. Σήμερα λοιπόν, στη συγκέντρωση αυτή, έχουμε φέρει αξιόλογους ερμηνευτές και ξεκινάμε από τον κύριο Σπύρο Αρναούτογλου, ο οποίος είναι διαχειριστής υπολογιστικών συστημάτων και αυτός είναι ο πλέον υπεύθυνος για να ξεσκεπάσει αυτή την παγίδα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Σπύρο, με μεγάλη χαρά και τιμή να σε ακούσουμε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Όπως είπε ο Κωνσταντίνος, βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου ως άνθρωπος που ασχολήθηκα από την αρχή της υπάρξης των υπολογιστικών συστημάτων, των υπολογιστών, των δικτύων, πέστε το όπως θέλετε, προ-διαδικτύου. Και με βάση αυτή την εμπειρία της ζωής μου, της επαγγελματικής, θα σας πω από τη μεριά μου πώς βλέπω το θέμα αυτό των γενικά τη σημερινή ηλεκτρονική ζωή μα. Γενικά. Δεν είναι, οι ταυτότητες είναι τα πάντα. Προφανώς για να είστε εδώ, είσαστε άνθρωποι που σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι σε αυτή την ηλεκτρονική ζωή που ζούμε, και όσο περνά τα χρόνια, από τότε που ξεκίνησε, σήμερα δεν υπάρχει καμία μα καμία ασφάλεια. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που να μπορεί να προστατεύσει τον σημερινό άνθρωπο από οποιαδήποτε επίθεση, είτε των hacker, είτε ενός κακόβουλου ανθρώπου άλλου, είτε των ίδιων των επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά και μπορούν να υποκλέψουν, μπορούν να διαγράψουν, μπορούν να μετατρέψουν και να διαφοροποιήσουν όλα μας τα στοιχεία. Ήδη εννοώ σαν ιδιωτικές εταιρείες. Πρέπει να πούμε στη δουλειά μου. Έχω πάρα πολλούς και γιατρούς πελάτες, πελατολόγια μεγάλα και εταιρείες και ένα τηλεοπτικό κανάλι κάποτε το 06 το παιδικό κτλ. Αν με ρωτήσετε, ήταν εύκολο, μπορεί κάποιος να πάρει τα στοιχεία όλων των πελατών και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει, ναι. Αυτή η απάντηση είναι πολύ απλή, νομίζω ότι το ξέρετε και μόνοι σας. Εάν συνεχίσετε να ρωτάτε αν φοβάται κάποιος αυτό το πράγμα, θα σου πω όχι. Γιατί αν κάποιος πάρει αυτά τα στοιχεία και τα δώσει σε μια ασφαλιστική εταιρεία,
Η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα βγει να δηλώσει ότι πήρα τόσες εκατοντάδες και τα λοιπά φακέλους ασθενών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι γιατροί θα το θυμώνται πάρα πολύ καλά, οι υπόλοιποι μπορεί να μην το θυμώνται, ότι όταν ξεκίνησε τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 10 χρόνια πιο παραπάνω, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, hacker την υπέκλεψαν όλα, όλα μα όλα τα στοιχεία των Ελλήνων, 9 εκατομμύρια φακέλους, και τα πούλησαν ή στο Darknet, αν ξέρετε, ή τόσο πιο χοντρά ακόμα και σε DVD, CD και DVD. 9 εκατομμύρια στοιχεία από τους Έλληνες ασθενείς, δηλαδή όλη την Ελλάδα. Και οι μόνοι βέβαια που πιο πολύ έτσι θυμάμαι τότε πειράχτηκαν ήταν οι γιατροί, γιατί καταλάβαιναν πολύ καλά τι σημαίνουν τότε τα προσωπικά δεδομένα, ενώ οι υπόλοιποι δεν πολύ καταλαβαίναμε, ας πούμε, τι σημαίνει να πουλάνε τα στοιχεία σου από εδώ και από εκεί, έναντι ενός αντιτίμου. Σε κάθε τομέα αυτής της αγοράς, αυτής της σχέσης μας με τους υπολογιστές, δεν μπορείς να σταθεροποιήσεις μια ασφάλεια πουθενά. Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό, γιατί αν τα καταφέρεις σήμερα να το κάνεις αυτό, μέσα σε λίγη ώρα κάποιοι οι οποίοι είτε είναι πιο έξυπνοι από σένα, είτε είναι πιο ικανοί, είτε είναι πιο τρελαμένοι, είτε αποτύχει καμιά φορά, αν και δεν υπάρχει τύχη τέλος πάντων, θα βρούνε κάτι άλλο να κάνουν, το οποίο θα αναγκαστείς πάλι εσύ να το αντιμετωπίσεις. Κάποια στιγμή όταν είχα τη τεχνική επιμέλεια στο κανάλι 06 το παιδικό, εμφανίστηκε, ενώ είχαμε πλήρη ασφάλεια από τα πάντα, εμφανίστηκε ένας ιός ο οποίος δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρια τι συμβαίνει. Και φανταστείτε ότι είναι ζωντανό το πρόγραμμα τώρα. Καταλαβαίνετε και την ευθύνη τη δική μου, έτσι, και των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ψάχναμε όλο τον κόσμο τότε, ας πούμε της Microsoft, τις εταιρείες με τα αντιβάριους, τα προγράμματα που υποτίθεται μας προφυλάνε. Για 3-24 ώρα δεν υπήρξε λύση σε αυτό και τη λύση τελικά τη βρήκαμε εμείς αφού ξενυχτήσαμε 3-24 ώρα για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί κινδυνεύαμε και επαγγελματικά και ως τα πάντα στη ζωή μας εκείνη τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι μπορεί να σας προφυλάξει σε οτιδήποτε κάνετε στον υπολογιστή σας. Και κυρίως βέβαια, επειδή ο κόσμος τώρα έχει συνηθίσει, και ειδικά οι νέοι, και όχι μόνο οι νέοι, να χρησιμοποιείτε πάρα πολύ τα κινητά και να δουλεύετε μέσα από τα κινητά. Τα κινητά πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένας τρόπος κατά τον οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο στον πλανήτη, ας πούμε, να ξέρουν τα πάντα από εσάς. Στους υπολογιστές, αν προσέχεις λίγο και έχεις κάποια έτσι προγράμματα τέλος πάντων που βοηθούν, ενώ αντιβάριους και security platforms, μπορεί να γλιτώσεις πάρα πολλά πράγματα, στα κινητά όχι. Γι' αυτό ένα από τα κομμάτια που θέλω να σας πω είναι: μην κάνετε πράξεις εύκολα από τα κινητά, μην πληρώνετε, μην κάνετε, δείξτε, είναι ευκολία μεν, αλλά με αυτή την ευκολία ακριβώς μας συνήθισαν όλα αυτά τα χρόνια και μας δηλαδή, άμα κόψεις ένα νέο σήμερα το κινητό, ο νέος δεν θα ξέρει πώς θα παραγγείλει καφέ να πιει ή πώς θα αγοράσει μια τσίχλα. Δηλαδή είναι τόσο πολύ αυτό που μας πίεσαν και μας συνήθισαν που δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Και βέβαια για τους νέους και για αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στα κινητά και σε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτό, υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Και θεωρώ και τον εαυτό μου υπεύθυνο που δεν μπορέσαμε τόσα χρόνια να ενημερώσουμε και να βάλουμε ασφαλιστικές δικλείδες ή φρένο. Όχι στο κίνδυνο, αλλά στο ότι δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ. Πέρασαν χιλιάδες γενναίες ανθρώπων, εκατομμύρια, και έζησαν χωρίς αυτά. Έζησαν χωρίς αυτό που εμείς θεωρούμε τεχνολογία, ευκολία κτλ. Όλες αυτές οι γενναίες ήταν δυστυχισμένες. Έζησαν δυστυχισμένα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, τη δεκαετία του παιδάκι του 70, ας πούμε, κτλ. Όλη μέρα παίζαμε, γελάγαμε, τραγουδάγαμε, κάναμε, δείχναμε. Έχετε δει σημερινά παιδιά να παίζουν έτσι με αυτό το χαμόγελο και να τραγουδάνε και να αισθάνονται ευτυχισμένα? Δεν υπάρχει. Και το ότι δεν υπάρχει οφείλεται σε εμάς, στη δικιά μου τη γενιά, και το ξαναλέω έτσι υπεύθυνα, ας πούμε, που δεν τους μάθαμε αυτή την απλή ζωή. Ξεφύγαμε από την απλή ζωή και φτάσαμε σε μια άλλη ζωή που νομίζουμε ότι μας εξυπηρετεί. Θα μας πούνε ότι μας εξυπηρετούν, ας πούμε, οι ταυτότητες και γενικά κάθε ηλεκτρονική έτσι μορφή, γιατί γλιτώνουμε την ταλαιπωρία
στα δημόσια έγγραφα κτλ. Ναι, αλλά δεν μας λέει κανένας γιατί τόσα χρόνια δεν έλυσαν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έλυσαν τη γραφειοκρατία. Γιατί. Χώρες που την έχουν λύσει, η Γερμανία, ας πούμε, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Γιατί και αυτή μπαίνει σε μια ηλεκτρονική εποχή, αφού δεν είχε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τα χαρτιά του ήταν πανεύκολα. Μου λέγανε για μεταβιβάσεις αυτοκινήτων κτλ. Με μια υπογραφή σε ένα χαρτί. Γιατί το κάνουμε. Είναι γενικευμένο. Εμείς όμως πρέπει να το δούμε και να καταλάβουμε πού μας οδηγούν μέσα από αυτό. Από τη μια συνηθίζουμε με μια μεγάλη απάθεια στο να λειτουργούμε ηλεκτρονικά τα πάντα, αν είναι δυνατόν από τον καναπέ ή ξαπλωμένοι, να μην κουνιόμαστε καθόλου δηλαδή. Και από την άλλη αυτός ο τρόπος μας δολοφονεί σιγά σιγά. Εδώ ήρθα να σας μιλήσω και με μια άλλη ιδιότητα και οι επόμενοι ομιλητές, τους οποίους έχω τη χαρά να γνωρίζω, έχουμε και γνωριστεί παλαιότερα και την έχουμε ζήσει πριν, πόσα είναι τώρα, 12 χρόνια περίπου, 12-13 χρόνια, ο κόσμος έτσι είχε μεγαλύτερη έφεση, μεγαλύτερη δυναμικότητα, μεγαλύτερη αντιδραστικότητα με την υγιή πλευρά, την υγιή πλευρά, όταν το 10 και το 11 οργανώθηκαν δύο πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες και συνάξεις στο Σύνταγμα για τις ταυτότητες. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, στη δεύτερη είχαν πάρει μέρος 100.000 άνθρωποι. Και βλέπουμε σήμερα, μερικά χρόνια πριν, απλώς μεγαλώσανε λίγο και αυτοί που είχαν ήδη βρεθεί εκεί, αν είχαν βρεθεί κάποιοι από εσάς εκεί και τα λοιπά, και βλέπουμε μια απάθεια. Βλέπουμε τον κόσμο να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, να μην μπορεί να αντιδράσει. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και αυτοί που ξέρουν. Έχουν μείνει μόνο μερικές έτσι ομάδες πολύ συγκεκριμένες, ενώ τότε παλιά ήταν πιο ρομαντικά τα πράγματα, ας το πω έτσι, ήταν πιο αυθόρμητα από όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να εκτονωθούμε σε αυτό το πράγμα. Αυτό το καταλαβαίνω, το βλέπω. Και ένας λόγος που ήρθα εδώ ήταν και αυτός. Δηλαδή, όταν μου ζητήθηκε αυτό το πράγμα, να έρθω να μιλήσω γι' αυτό, δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Γιατί ήδη σε πολλούς ανθρώπους από εδώ αρνήθηκα, όχι αρνήθηκα, δεν πήγα τόσες φορές όσα μου ζήτησαν να πάω στο Σύνταγμα, ενώ στους υγειονομικούς, στα παιδιά δηλαδή που αγωνίστηκαν τόσο πολύ. Οπότε θεώρησα ότι μου είναι αδύνατο να μην έρθω να σας πω τουλάχιστον από την επαγγελματική μου ταυτότητα και ιδιότητα και με αυτά που ζήσαμε τότε, με αυτό το σφιγμό των ανθρώπων που βγήκαμε στους δρόμους. Και πρέπει να ξέρετε, βγήκαμε τότε, δηλαδή η τελευταία φορά η μεγάλη ήταν το 2011 και σήμερα έχουμε 2013. Καταλαβαίνετε ότι καθυστέρησαν τόσα πολλά χρόνια. Η ιστορία με τις ταυτότητες ξεκινάει, αν θυμόσαστε έτσι λίγο οι παλαιότεροι, από την εποχή του Πασόκ, του Αντρέα Παπαντρέου, με προτεργάτη τότε στις ταυτότητες του Κουτσόγιωργα, ο οποίος από το 86 οριότανε μες στη Βουλή ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός δηλαδή, πρέπει να έχει ταυτότητες ηλεκτρονικές και τα λοιπά και είμαστε απαρχαιωμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτές οι εποχές ανάγκασαν και τους γέροντες, όπως τον Όσιο πλέον, έτσι, γέροντα Παΐσιο, πολύ έντονα και πάρα πολλούς, και όλο το Άγιον Όρος ζούσαν και φοβερές μορφές της Ορθοδοξίας, όπως ο Παπαγιώργης ο Καψάνης, πάρα πολύ. Και από τις αντιδράσεις τους τότε, ενώ ήταν έτοιμοι να το κάνουν, όπως καταλαβαίνετε, έστω απαρχαιωμένες ταυτότητες, αλλά θα υπήρχαν ταυτότητες με τσιπάκια από τότε. Λοιπόν, η επόμενη φορά που πολύ έντονα ξαναδοκίμασαν ήταν ακριβώς 12 χρόνια μετά. Δηλαδή, όχι, ναι, περίπου 12 χρόνια μετά. Το 1997, πάλι επί κυβερνήσεως Πασόκ, αν θυμόσαστε, ξαναεπανέφεραν το θέμα αυτό των ταυτοτήτων και έκαναν κάθε προσπάθεια πάλι να το περάσουν. Μάλιστα, δεν θέλω να σας κουράσω με στοιχεία, δεν ήρθα να σας κουράσω με στοιχεία. Νομίζω καταρχήν ότι τα στοιχεία που θα θέλατε να ακούσετε ή να βρείτε θα τα βρείτε μόνοι σας, γιατί υπάρχουν ευτυχώς, δεν έχουν διαγραφεί όλα. Έχουμε μία δήλωση του τότε υπουργού, του υπεύθυνου υπουργού, υφυπουργού εσωτερικών της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του Παπαδήμα, ο οποίος δήλωσε σε εκπομπή, δήλωνε φθαρσό σε εκπομπή, όταν του ζητήσανε και του λέγανε καλά, ο κόσμος διαμαρτύρεται για τις ταυτότητες,
και διαμαρτύρεται και έχει τις αμφιβολίες του γιατί να υπάρχει, ας πούμε, σε αυτό το σύστημα μέσα ο αριθμός 666. Γιατί, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και τότε δήλωσε, θα το βρείτε, άμα θέλετε μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, υπάρχει ακόμα, δεν διαγράφηκε από παντού, διαγράφηκε από πολλά, από πολλές ιστοσελίδες, αλλά όχι από παντού. Και δήλωσε ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, πού είναι το πρόβλημα, το θεωρώ γελίο μάλιστα, έτσι. Και λέει αυτό το πράγμα, καταρχήν λέει πώς μπορούμε να αποκόψουμε τις ταυτότητες, να μην το έχουμε, ενώ όλα τα έγγραφα της μηχανοργάνωσης και της μηχανογράφησης, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε, υπάρχει. Προσέξτε τι είπε το 1997. Δηλαδή λέει, γιατί διαμαρτύρεστε για τις ταυτότητες, εάν έχει αυτόν τον αριθμό κτλ. Όταν ήδη δουλεύουν τα πάντα στο δημόσιο τομέα, η μηχανοργάνωση δουλεύει με αυτόν τον αριθμό. Στη σημερινή εποχή φτάσαμε και όπως... Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή φτάσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πάλι το θέμα των ταυτοτήτων μετά από αρκετά χρόνια πάλι ησυχίας που είχαμε και είδατε... Δεν θέλω να μακρηγορήσω ή να μιλήσω περισσότερο πολιτικά. Είδατε ότι η πρώτη αντιμετώπιση του Πρωθυπουργού της χώρας ήταν ότι δεν υπάρχει τσιπάκι. Πριν Αλέκτρο λαλήσει τρεις, έτσι, ακούστηκε ότι τσιπάκι θα υπάρχει. Και ξανά πριν Αλέκτρο λαλήσει τρεις, ακούστηκε ότι τα τσιπάκια θα είναι δύο. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει σοβαρό θέμα εμπιστοσύνης. Ποιον θα ακούσουμε, τι να πιστέψουμε. Λίγο μετά, λίγες μέρες μετά, ακούστηκε και ακούσαμε, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο βέβαια, γιατί αλλιώς γιατί να μας δώσουν ηλεκτρονική ταυτότητα με τσιπάκι, ότι θα περνάμε σιγά σιγά στοιχεία κτλ. Μα πώς θα περνάμε. Ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν υπάρχει καν τσιπάκι. Δηλαδή ότι είναι ένα πράγμα σαν το δίπλωμα, το οποίο δεν έχει τίποτα. Και σε λίγες μέρες μας λένε θα περνάμε στοιχεία. Για να περνάτε στοιχεία, καταλαβαίνετε μάλλον ότι πρέπει να υπάρχει ολόκληρος τεχνολογικός, τεχνικός εξοπλισμός που να δουλεύει και με μνήμες, να δουλεύει και τόνα και τ' άλλο κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά και τις ταυτότητες, αλλά και τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν και μας εξηγούν αυτά τα πράγματα. Σε χώρες όπως την Αγγλία, η Αγγλία δηλαδή, εμείς είμαστε ας πούμε προθυμένοι ή μάλλον καθυστερημένοι, η Αγγλία είναι πολύ... Μάλλον η Αγγλία είναι καθυστερημένη. Λοιπόν, η Αγγλία δεν, από τη στιγμή του 10 που πρωτοβγήκαν σε αυτή τη χώρα ταυτότητες και αντέδρασαν μερικές οργανώσεις, όπως αντίστοιχα σας είπα κάναμε το 10 και το 11, οπισθοχώρησαν και πήραν πίσω την κάρτα. Και αν και είχε πληρωθεί το ποσό στην εταιρεία για να τις φτιάξει. Χώρες επίσης άλλες, όπως η Γαλλία και άλλες χώρες, τώρα... Τα ξέρετε, δεν θέλω να σας τρώω τον χρόνο και δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν ετοιμάσει και οι επόμενοι ομιλητές και δεν θέλω να πάρω κομμάτια από τις ομιλίες τους. Λοιπόν, έχουν προαιρετική την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτό είναι το ελάχιστο, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και εδώ προαιρετική ηλεκτρονική ταυτότητα και βέβαια το τυράκι θα ήταν το εξής. Το τυράκι θα ήταν ότι όσοι έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα θα έχουν πιο εύκολα εκείνο και το ένα και το άλλο. Ναι, εντάξει, εμείς δεχόμαστε να ταλαιπωρηθούμε. Εγώ προσωπικά, αν και είναι η δουλειά μου και είμαι επαγγελματίας πάνω σε αυτό, δέχομαι να ταλαιπωρηθώ. Γιατί δεν μας δίνουν έστω αυτό το δικαίωμα. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ξέρετε είναι το εξής. Σας είπα στην αρχή ότι εγώ, αν ήθελα. Λοιπόν, σας είπα στην αρχή της ομιλίας ότι όταν. Αν θέλω. Με τη δική μου τη δουλειά να πάρω στοιχεία από οπουδήποτε, μπορώ να το κάνω χωρίς να φαίνεται κτλ. Και μάλιστα να το κάνω και μονίμως, σε ΣΑΗ, χωρίς να φαίνεται αυτό. Είναι η δουλειά μου, είναι το επάγγελμά μου. Λοιπόν, προσέξτε το λοιπόν. Εγώ τι είμαι τώρα, είμαι ένας ιδιώτης. Έτσι. Είμαι ένας ιδιώτης. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα φτιάξουν τις ταυτότητες και θα τις αναλάβουν οι ιδιώτες. Μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία μπορεί να μην είναι καν ελληνική. Δηλαδή τα στοιχεία μας θα τρέχουν παντού στον πλανήτη. Ενδεχομένως θα ξέρουν όλοι στον πλανήτη που έχουν τη δυνατότητα να μπουν ή να έχουν μια κλιμακωτή άδεια χρήσεως
της ταυτότητάς μας, αλλά εμείς οι ίδιοι δεν θα ξέρουμε τίποτα. Θα βλέπουμε την ταυτότητα, θα βλέπουμε τα στοιχεία βέβαια, τα γραμμένα, αλλά σε αυτό το ρημάδι το τσιπάκι που μας δήλωσαν ότι θα αλλάζουν τα πάντα κάθε λίγο και λιγάκι, δεν θα ξέρουμε ποτέ τι είναι γραμμένο. Πώς θα βάλουμε εμείς την υπογραφή μας αυτό? Πώς μπορούμε δηλαδή να βάλουμε υπογραφή σε κάτι που ποτέ δεν θα ξέρουμε τι γίνεται? Εμείς θα βλέπουμε μόνο το όνομά μας. Και από πίσω ένας Θεός ξέρει τι θα γίνεται σε αυτό το πράγμα. Μόνο ο Θεός δεν ξέρει τι θα γίνεται. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα αφήσω τους υπόλοιπους να πούνε έτσι πιο ζεστά πράγματα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Στα μνημόνια ξεκινήσαμε, πιστέψαμε αυτά που μας λένε. Δεν ασχοληθήκαμε ότι μπορεί να έχουν πειράξει, όπως λένε, τα στοιχεία για να φτάσουμε εδώ κτλ. Έφτασε να πουληθεί η μισή Ελλάδα. Δηλαδή να πουληθεί, επειδή έχω και γκόνια, να πουληθεί η ζωή των παιδιών μας και των εγγονιών μας και πάει λέγοντας. Τους πιστέψαμε. Φτάσαμε στο αμέσως τεράστιο θέμα του κορονοϊού και πάλι πιστέψαμε αυτούς τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι μας είχαν βάλει στα μνημόνια όλοι, έτσι. Δεν θέλουν να επεκταθούν πολιτικά. Λοιπόν, και ξαναπιστέψαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μας αγαπάνε και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια ιδιωτική εταιρεία όπως αυτές που φτιάχνανε τα εμβόλια κτλ. Κτλ. Να μας βοηθήσουν και να σώσουν τη ζωή μας και να προστατεύσουν τα παιδιά μας και όλους μας. Πρέπει να τους αφήσουμε και τρίτη φορά να μας κοροϊδέψουν τόσο πολύ? Ευχαριστώ πολύ για όλα που ανεχτήκατε. Μπράβο στο Σπύρο τον Αρναούτογλου εδώ πέρα για την πλήρη και αναλυτική διαφώτιση επί του θέματος. Μπράβο Σπύρο, εξαιρετική ομιλία. Όπως μας δείχνει ότι δεν τίθεται θέμα μόνο προσωπικών ελευθεριών, είναι και θέμα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Γιατί όλα αυτά τα δεδομένα από ότι καταγράφονται σε κάποια servers κάποιων ιδιωτικών εταιριών όπως η Microsoft, η Amazon, και οι οποίες είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Και οι κυβερνήσεις πρέπει να πάρουν άδεια από τις ιδιωτικές εταιρείες. Άρα τίθεται και θέμα εθνικής ασφάλειας. Συνεχίζουμε λοιπόν την ωραία μας εκδήλωση εδώ και παρουσίαση με έναν επίσης ωραίο μιλητή, τον κύριο Σπύρου το Βασίλειο, με ποινικό δίκαιο στην Πάντιο και πάρα πολύ δυναμικό ομιλητή. Κύριε Σπύρου, ελάτε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καταρχήν βλέπουμε με πολύ μεγάλη χαρά πολύ αυξημένο το ΦΠΑ σήμερα, η φυσική παρουσία ανθρώπων δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να αφυπνίζεται, αν και εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι ο ελληνικός λαός κοιμάται. Απλώς πίστεψα ότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλύτερα και από μένα και από τον οποιονδήποτε τι ακριβώς σημαίνει, αλλά έχει δείξει δειλία, ανανδρία και επιορκία. Θα πρέπει λοιπόν ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι δεν έχει το δικαίωμα από εδώ και πέρα ούτε να είναι δειλός και φοβισμένος, διότι φόβος σημαίνει φανταστική οντότης βάσει οργανωμένου σχεδίου και δεν επιτρέπεται να φοβάται, διότι όποιος φοβάται ειδικά από εδώ και πέρα θα πάρει τα μπογαλάκια του και θα πάει στον τάφο του. Αυτοί οι οποίοι μας δικούνε μέχρι σήμερα, από μετά τη δολοφονία Καποδίστρια 1831 μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί δεν είναι κανένας Έλληνας, κανένας χριστιανός, κανένας πατριώτης, κανένας εθνικιστής, κανένας δεν αγαπάει την Ελλάδα. Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν εβραϊκή ρίζα και μασονική κουλτούρα. Έχουν σπουδάσει δηλαδή την κλασική σιωνιστική παιδεία, η οποία λέει ότι με παράνομους νόμους μπορούμε να απειλούμε, να εκβιάζουμε και να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν το λένε βέβαια μόνο οι μασονικές στοές. Το έχει πει αυτό το πράγμα και ο Τόμας Τζέφερσον από το 1826, όταν είπε ότι είναι καλύτερα να αντιμετωπίσεις έναν τακτικό στρατό, θα έχεις λιγότερα θύματα, από το να αντιμετωπίζεις ανθρώπινους νόμους και τραπεζιτικά συστήματα. Αυτοί λοιπόν ξέρουν ότι με τους νόμους σήμερα, που νόμος σημαίνει απάτη στην Ελλάδα, διότι έχουν ψηφίσει 12.500 νόμους και 20.000 συμπληρωματικά άρθρα, με τα οποία εκβιάζουν και τρομοκρατούν τον κόσμο και τον στέλνουν κατευθείαν στην αυτοκτονία και στον τάφο και στη φυλακή. Λοιπόν, ο Τόμας Τζέφερσον είχε πει ότι θα έχουμε λιγότερα θύματα από το Χίτλερ δηλαδή και από το Στάλιν, αν πάμε σε έναν πόλεμο, από το να υπακούμε σε παράνομους νόμους και σε παράνομα τραπεζιτικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι κάνουμε? Εμείς βιώνουμε αυτό που είπε από το 1826 ο Τόμας Τζέφερσον. Έχουμε κάποιους εξουσιαστές δηλαδή, οι οποίοι έχουν ψηφίσει 12.500 νόμους,
και μας απειλούν συνεχώς, οι οποίοι είναι παράνομοι, είναι αντισυνταγματικοί οι νόμοι αυτοί. Παριστάνε τους συνταγματολόγους και δεν είναι κανένα συνταγματολόγος, δεν είναι συνταγματολόγοι, είναι ουρολόγοι και μπουρδολόγοι. Δεν το ξέρουν το Σύνταγμα. Βεβαίως, πάνω απ' όλα δεν ξέρουν ότι το Σύνταγμα δεν εφαρμόζεται. Ναι, μεν ισχύει, αλλά μετά την Πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή του 1974 μέχρι σήμερα, το Σύνταγμα έχει παραβιαστεί 7.000 φορές. Έχουν βγάλει το άρθρο 121 του Συντάγματος που λέει ποια είναι τα συνταγματικά δικαστήρια και ποιος είναι ο εισαγγελέας πολιτεύματος. Όταν η Αλβανία και η Τουρκία έχουν συνταγματικά δικαστήρια, εμείς δεν έχουμε. Θα μου πεις και τι έγινε άμα είχαμε συνταγματικά δικαστήρια. Πάλι δικοί τους θα ήταν. Οι δικαστές είναι σίγουρο ότι είναι και αυτοί απατεώνες. Γιατί είναι απατεώνες? Διότι εκπροσωπούν παράνομους νόμους. Πού ήταν οι δικαστές όταν το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών το μετακυλήσανε στην πλάτη του ελληνικού λαού? Όταν μάλιστα ξέρουν ότι οι τράπεζες είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν το δικαίωμα να παίρνουν χρήματα από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Πού ήταν οι δικαστές όταν με τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου είπανε ότι το Πασό και η Νέα Δημοκρατία έχουν δωροδοκηθεί στην υπόθεση Σίμενς και Μιχάλη Χριστοφοράκου και δεν έπρεπε να πάρουν μέρος στις εκλογές? Πού ήταν οι δικαστές, οι αδέκαστοι, η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, που όχι ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι, αλλά είναι μια εξαρτώμενη εβραϊκή συμμορία? Να τους αναχαιτήσει και να τους πει βρε καθάρματα, δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στις εκλογές παλιωτόμαρα, διότι έχουμε απόφαση του Ειρηνοδικείου ότι έχετε δωροδοκηθεί από τον Μιχαλάκη τον Χριστοφοράκο. Πού ήταν οι δικαστές όταν ψηφίζανε τα μνημόνια τα οποία είναι και παράνομα και αντισυνταγματικά και έβγαινε ο Παναγιώτης ο Πικραμένος, τότε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το νόμο 688 και λέει είναι νόμιμο να κόβουμε τους μισθούς και τους συντάξεις από τους συνταξιούχους, αλλά είναι παράνομο να κόβουμε τους μισθούς και τις συντάξεις από τους δικαστές. Και τον κάνανε αυτόν τον απατεώνα αμέσως πρωθυπουργό της Ελλάδος. Διότι όσο πιο προδότης είσαι και όσο πιο απατεώνας είσαι, τόσο πιο περισσότερες πιθανότητες έχεις να γίνεις πρωθυπουργός σε ένα κράτος εβραϊκό εδώ και 170 χρόνια, σε μια μασονική κυβέρνηση και σε έναν λαό ο οποίος δυστυχώς συνεχίζει να είναι φοβισμένος. Όσο φοβόμαστε λοιπόν αυτές τις κατσαρίδες που παριστάνουν τις ανεξάρτητες αρχές και παριστάνουν τις πολιτικούς και τους δικαστικούς και τους τραπεζιτικούς και τους εφοπλιστές, τρεις δηλαδή ελεηνές κρατικές συμμορίες που εμπορεύονται τις ανάγκες των πολιτών. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η συμμορία στην Αμερική λέγεται μαφία, η συμμορία στην Ιταλία λέγεται καμόρα και η συμμορία στην Ελλάδα λέγεται κυβέρνηση. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1831 μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, ότι ήταν εβραϊκές, μασονικές, ελεηνές συμμορίες με τους οποίες με νόμους, γιατί νόμος τι είναι ο νόμος? Ο νόμος είναι η αυθαίρετος απόδοση του δικαίου από τον εκάστοτε κατησχύοντα ισχυρό. Αυτό κάνουν λοιπόν. Προσπαθούν με παράνομους νόμους να μας απειλούν, να μας εκβιάζουν και να μας σκοτώνουν. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός πιστεύει σε αυτούς τους νόμους και θα συνεχίσει να πιστεύει ακόμα μέχρι να πάει στον τάφο, διότι νομίζει ότι είναι νόμιμος όταν ακούει υπακούει στο νόμο 4289 του 13 που ψηφίζει ο Σαμαράς, ο Μπεν Χιράμ, και λέει ότι πρέπει να είμαστε αντιρατσιστές. Μα βρε Μπεν Χιράμ που παριστάνει στο Σαμαρά και είσαι ο ελεηνότερος από όλους από όσους έχει πει. Το αντιρατσισμός, το αντί είναι επίρρημα και σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ενάντια στη ράτσα μας, δηλαδή ενάντια στη φυλή μας. Έρχεται λοιπόν ο Σενέκας και ο Κικέρονας και λέει ότι πρέπει να είμαστε ρατσιστές, πρέπει να είμαστε φυλετιστές, πρέπει να αγαπάμε τη φυλή μας. Η λέξη φυλή βγαίνει από το ρήμα φύο. Το ρήμα φύο σημαίνει γεννώ και φυτρώνω. Για ποιο λόγο μου απαγορεύεις να είμαι ρατσιστής, δηλαδή φυλετιστής? Και μου λες ότι πρέπει να είσαι ενάντια στη ράτσα σου, όταν η μητέρα φύσης και ο πατέρας Θεός έχει ορίσει αυτές τις ράτσες με γεωγραφικά σύνορα και λέει εδώ είναι ο Έλληνας, στην Αίγυπτο θα είναι ο Μαύρος, στον Βόρειο Πόλη θα είναι ο Ασκημός και στην Ιβηρική Χερσόνησο θα είναι ο Ισπανός. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν τολμάτε και ψηφίζετε τέτοιο νόμο, αντιρατσιστικός νόμος λέει, και έρχεται μετά και ψηφίζετε το νόμο 4978 με τον οποίο θα μπουκάρετε μέσα στα σπίτια των Ελλήνων με την ΑΔΕ, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι επίσης μια ελεηνή συμμορία κάτω από τον Γιώργο τον Πιτσίλη που παριστάνει τον δικηγόρο κι αυτή. Γιατί ο δικηγόρος, όπως ξέρετε, είναι το αυτή και το μάτι των δικαστών, έτσι. Το αυτή και το μάτι με τους δικηγόρους συνεννοούνται. Οι δικηγόροι είναι και οι δικαστές. Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι το πρώτο επάγγελμα το οποίο ευθύνεται για την καταστροφή της Ελλάδας, διότι οι νόμοι ψηφίζονται από δικηγόρους βουλευτές και εφαρμόζονται από δικηγόρους, δικαστές, απατεώνες δηλαδή, έτσι, απατεώνες. Ένας έντιμος άνθρωπος δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να γίνεται σήμερα πολιτικός και δικαστικός, διότι ξέρει ότι οι νόμοι
είναι παράνομοι. Το ξέρει. Αλλά του εφαρμόζει βεβαίως γιατί σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Εγώ θα βγάλω τα φίδια από την τρύπα. Εγώ θα βγάλω τα κάστρα από τη φωτιά. Εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Και φτάσα στο σημείο σήμερα αυτοί οι τρισάθλοι, οι δικαστές, να παίρνουν αύξηση, να ζητάνε αύξηση 2 και 3 χιλιάρικα το μήνα. Διότι λέει επιτελούν και ένα κοινωνικό λειτουργήμα και να παίρνουν αναδρομικά 500 και 600.000 ευρώ. Με αναδρομική ισχύ μάλιστα του 2012, όταν ξέρουν βάσει του άρθρου 88 και 89 του Συντάγματος ότι ανήκουν στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν ιδιαίτερα, ειδικά μισθολόγια. Έχουν εξομοιώσει λοιπόν τους μισθούς τους με τους πολιτικούς και όταν παίρνουν αύξηση πολιτική παίρνουν και αυτοί. Όταν παίρνουν αναδρομικά παίρνουν και αυτοί. Αυτό είναι απάτη. Αυτό είναι απάτη. Καταρχήν δεν υπάρχει νόμος αναλογικότητας όπως λέει το Καποδιστριακό Σύνταγμα. Θα πρέπει να υπάρχει νόμος αναλογικότητας. Υπάρχει το άρθρο 25 μέσα στο Σύνταγμα, το οποίο το έχουν παραβιάσει όπως έχουν παραβιάσει όλο το Σύνταγμα. Μετά την 5η Αναθεωρητική Βουλή του 1974, 7.000 φορές έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα μέχρι σήμερα και τολμάνε και μιλάνε ότι είναι αντισυνταγματικό. Αφού το έχετε παραβιάσει, ρε παλιωτόμαρα, καταρχήν δεν το ξέρετε το Σύνταγμα γιατί είσαστε αγράμματοι, ημιμαθείς, ημιθανείς. Δειλή, άνανδρη και επίωρη, προσκυνημένη, συμφωνημένη και γονατισμένη. Είστε παντελώς αγραμματοί. Γίναν οι κλέφτες δικαστές και οι επίωροι εξουσιαστές. Εδώ έχουμε φτάσει λοιπόν. Να μας κυβερνάνε κλέφτες και απατεώνες. Και σε αυτό βεβαίως έχει τρομερή ευθύνη και ο ελληνικός λαός, ο οποίος πρέπει να δούμε αν είναι λαός και αν είναι και ελληνικός. Διότι μάλλον δεν είναι λαός, είναι αγέλη, μάζα, όχλος και κοπάδι. Δεν μπορεί λοιπόν να πηγαίνουμε στο Θούριο, στο Ρίγα Φεραίο, ο οποίος λέει ότι μην τον θαρρείς πως είναι και τόσο δυνατός, καρδιοχτυπά και τρέμει σαν τον λαγό κι αυτός. Πρέπει ο ελληνικός λαός να αποδείξει ότι δεν καρδιοχτυπά και τρέμει σε παράνομους νόμους και σε παράνομους εξουσιαστές. Είναι απατεώνες όλοι. Το ότι πηγαίνετε και ψηφίζετε κόμματα αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορείτε να κάνετε. Διότι όταν κάποιος προσπαθεί και πιστεύει ότι μπορεί να απελευθερωθεί από τα κόμματα και από την κάλπη, την κάλπη και η κάλπη και την κύφθηλη κάλπη, η κάλπη δεν απελευθερώνει. Η κάλπη σκλαβώνει. Σκλαβώνικα. Έχουν περάσει 370 κόμματα μετά τη δολοφονία Καποδίστρια μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα 370 κόμματα μέσα από την Κνεσέτ, από την Ελληνική Βουλή. Ποτέ δεν ήταν ελληνική. Κνεσέτ, εβραϊκή 100%. Πιστεύουν στη Χανουκά, στους Χαναναίους και στους Μακαβαίους. Και καταθέτουν. Και καταθέτουν με το κύπα και στους Χανουκαίους. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και όλα αυτά τα αποβράσματα. Λοιπόν, η Βουλή είναι εβραϊκή, δεν είναι ελληνική. Οι εκλογές είναι επίσης εβραϊκές, διότι από το 1981 ανήκουν στο μέτρημα της Singular Logic και της Dominion. Δεν ανήκουν το μέτρημα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας που τους μετρούσε κάποτε. Την πήγανε σε μια εβραϊκή ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή τη Singular Logic. Έχω χρόνο. Λίγο, ναι, έχουμε τέσσερα. Τέσσερα χ έχουμε στη ζωή μας. Χρειάζομαι χρόνο, χρήμα, Χριστό. Λοιπόν, ο χρόνος είναι το χρήμα. Το έλεγε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, το έλεγε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο χρόνος είναι το χρήμα. Δεν είναι ο χρόνος για να το σπαταλάμε για χρήμα. Λοιπόν, όσο υπακούμε, κανένας σκλάβος δεν έχει απελευθερωθεί δίνοντας καλή διαγωγή. Να το ξέρετε αυτό το όραμα. Κανένας σκλάβος. Υπακούω διότι περιμένω να απελευθερωθώ, αλλά δεν απελευθερώνομαι διότι υπακούω. Συνεπώς, όσο υπακούτε σε αυτούς τους απατεώνες με τους νόμους τους παράνομους, αν δεν το ξέρουν αυτούς εδώ πέρα να τους αποδείξω εγώ, τους το έχω αποδείξει χιλιάδες φορές. Αλλά βεβαίως δεν θα έρθουν ποτέ ενώπιος ενώπιου, διότι δεν είναι νομικοί, είναι κομικοί. Είναι κομικοί. Εκπροσωπούν παράνομους νόμους με τους οποίους σκοτώνουν το ελληνικό λαό, γιατί μισούν το ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει πατριώτης χριστιανός και εθνικιστής και Έλληνας μέσα στη Βουλή. Αυτό βγάλτε το από το μυαλό σας. Είναι όλοι κυπατσίδες με το κυπά. Καταθέτουν στη δολοφονία της Χανουκά κατά του Σελέφκου του 168 π.Χ. και υπακούν στην επτάφωτη Λιχνία. Γι' αυτό βγάλανε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες που έχει πέντε άρθρα μέσα το Σύνταγμα και λέει ότι πρέπει να υπάρχει το. Υπάρχει το άρθρο 8 παράγραφος 4 της Κομισιόν που λέει ότι η ταυτότητα, το θρήσκευμα πρέπει να είναι προαιρετική και αυτό το κάνανε υποχρεωτική και το βγάλανε. Και με υποχρεωτικούς νόμους πάλι θα μας φραγίσουν και θα μας κάνουν τα εμβόλια όταν έχουν ψηφίσει ήδη 4 νόμους οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι ο νόμος 4675, 4683, 3630 και 285 του ποινικού κώδικα που οι τρισάθλοι τον ψηφίσανε 6 μήνες πριν ξεκινήσει η πανδημία. Η πανδημία και ο φόβος ήταν δύο αδέρφια στην παλαιά στην αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα σκουπίδια. Από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά είναι όλοι τους απατεώνες. Διότι
Στον καπιταλισμό έχουμε την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, ο οποίος οδηγείται στη δοξομανία και στον ηλισμό και σημαία του είναι νεοφιλελευθερισμός. Και στον κομμουνισμό έχουμε την εκμετάλλευση του ανθρώπου από το ίδιο του το κράτος, ο οποίος οδηγείται σε πλήρη μηδανισμό ηθών, αξιών, δοξασιών και γεωγραφικών συνόρων και σημαία του είναι ο διεθνισμός. Επομένως, τι σχέση έχει ο Έλληνας και ο Χριστιανός με αυτά τα δύο ελεϊνά εβραϊκά του Άνταμ Σμιθ και του Αβραάμ Μπεναρόγια. Δύο εβραϊκές κατασκευές που λέγεται καπιταλισμός και κομμουνισμός και διαλύσανε τον Έλληνα με εμφύλιο πόλεμο και δημιουργήσανε τον Έλληνα στο Διέρα και Βασίλειο. Λοιπόν, δεν υπακούμε πλέον στους νόμους, αυτοί μπορούμε να σας αποδείξουμε ότι είναι πανάθλοι, είστε κατσαρίδες, είστε ανύπαρκτοι. Δεν υπακούμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δεν παίρνουμε τις ταυτότητες, οι οποίες έχουν δύο μικρά τσίπ, έναν ελληνικό και ένα ευρωπαϊκό, για να μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, δεν σας αναγνωρίζουμε. Πρέπει να πάμε στις υποψηφίσματα του συντακτικού νοσηλεύματος του Καποδίστρια, όπως λέει το άρθρο 44 και το άρθρο 100 του Συντάγματος. Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα, αν όχι κάθε μήνα. Στην αρχαία Ελλάδα γινόταν 36 δημοψηφίσματα το χρόνο. Δηλαδή κάθε 10 μέρες γινόταν ένα δημοψήφισμα. Και εδώ τα τελευταία 80 χρόνια έχουν κάνει μόνο 4 δημοψηφίσματα. Και το όχι το κάνανε ναι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στις συντακτικές νοσηλεύσεις, πρέπει να πάμε στο Σύνταγμα του Καποδίστρια με τα 381 άρθρα και όχι σε αυτό το εβραϊκό σύνταγμα. Λυπάμαι που το λέω. Εγώ βασικά είμαι συνταγματολόγος. Και μάλιστα έχω πει, χωρίς να δείξω έπαρση, ότι είμαι και ο καλύτερος συνταγματολόγος. Και τους έχω προκαλέσει. Δεν βγαίνει κανένας. Ποιος να βγει να μιλήσει, αφού δεν το ξέρουν. Είναι παντελώς ημιμαθείς και τρισάθλοι. Δεν εκπροσωπούν κανένα σύνταγμα και κανένα. Είναι ελεηνοί, είναι αβατεώνες και δωροδοκούνται και βγάζουν αποφάσεις. Λοιπόν. Πρέπει να πάμε στο Σύνταγμα του Καποδίστρια με τα 381 άρθρα που υπάρχει μέσα ο νόμος της αναλογικότητος, που υπάρχει μέσα ο νόμος της ανακλητότητος, αν κάποιος κάνει κάποιο να φεύγει αμέσως, και υπάρχει το 4:1. Και υπάρχουν και τα δημοψηφίσματα που πρέπει να γίνονται, αν όχι κάθε 10 μέρες. Εγώ έχω πει ότι πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Πρέπει κάθε μέρα να έχουμε ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα και να βγαίνουν οι νόμοι από τους πολίτες, όχι από τους απατεώνες, τους πολιτικούς και τους δικαστικούς. Αυτοί είναι απατεώνες, είναι συμμορία. Αυτή είναι συμμορία, το καταλαβαίνετε. Θα μας σκοτώσουν. Ο Άριος Πάγος είναι μια εγκληματική συμμορία. Έχει κάνει δολοφονίες. Λοιπόν, εάν δεν γίνουν δημοψηφίσματα να αποφασίζει ο ελληνικός λαός ποιους νόμους θέλει και τι αποφάσεις πρέπει να παίρνει επί των μεγάλων θεμάτων, είμαστε γαία πυρή μυθήτων. Σας λέω, θα πετροβολάνε τους τάφους μας αύριο τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας θα φτύνουνε και θα πετροβολάνε τους τάφους μας εάν δεν αναχαιτήσουμε αυτές τις κατσαρίδες. Είναι κατσαριδάκια. Δεν είναι τίποτα. Αρκεί ο ελληνικός λαός να σηκωθεί, διότι ο ελληνικός λαός και στους θεούς όρθιος μιλάει. Δεν επιτρέπεται τώρα να φοβάσει αυτά τα σκουπίδια, να πούμε, που έχουν ψηφίσει τόσους νόμους και έχουν κάνει εγκλήματα. Με τους νόμους καταστρέψανε την Ελλάδα. Με τους νόμους. Ψηφίζουν νόμους και πάνε και ληστεύουν τα κρατικά ταμεία και παίρνουν όσα λεφτά θέλουν. Έχουν φάει 4 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 50 χρόνια εξαφανιστήκαν από την Ελλάδα 4 τρισεκατομμύρια ευρώ και κόβουν μισθούς και συντάξεις και δίνουν αναδρομικά στους δικαστές, στους απατεώνες και στους πολιτικούς 500 και 600 και 1 εκατομμύριο ευρώ στον καθένα αναδρομικά και 5 και 10 χιλιάρικα το μήνα. Και ο άλλος είναι άνεργος. Λοιπόν, δεν είναι Έλληνες αυτοί. Όσοι συνεχίζουν να ασχολούνται με τη δικαιοσύνη, με τους πολιτικούς, με τα κόμματα, με τα ποδοσφαιρικές ομάδες και με τις τηλεοράσεις, ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή δικτάτορας είναι τηλεόραση. Κάποτε νικούσα το λαό με τα όπλα. Σήμερα το μεγαλύτερο όπλο είναι η τηλεόραση. Είναι ο καλύτερος τσοπάνης. Οδηγεί τα πρόβατα εκεί που θέλει αυτός. Τσοπάνης είναι η τηλεόραση. Και όσοι πηγαίνουν στη τηλεόραση πηγαίνουν διότι οι οθόνες δημιουργούν βαβυλώνες. Είναι όλοι τους έμισθοι υποκριτές. Και προσπαθούν μέσα από αυτό την εμπροστοφυλακή, μέσα από αυτό το ουροδοχείο που λέγεται τηλεόραση, το εβραϊκό αυτό ουροδοχείο, να αλλοιώσουν τις συνειδήσεις του κόσμου. Σταματήστε λοιπόν να βλέπετε τηλεόραση. Σταματήστε να πηγαίνετε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και σταματήστε να ασχολείστε με κόμματα. Από κόμματα προς κόμματα, αναχώματα και περιτόματα. Δεν είναι κόμματα, απεριτόματα είναι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε δημοψηφίσματα. Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα που γίνονται στην αρχή Ελλάδα 36, κάθε 10 μέρες ένα δημοψήφισμα. Για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε. Και αφήστε τώρα τα συντάγματα. Το σύνταγμα ναι, μεν ισχύει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Διότι είναι απατεώνες όλοι και ξεφτυλισμένοι. Σας λέω, το έχουν διαλύσει 7.000 φορές. Και θα συνεχίσουν. Πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι μόνο με δημοψηφίσματα μπορεί να απελευθερωθεί. Και πρέπει να ξέρει ότι κανένα σκλάβος δεν απελευθερώθηκε, έτσι. Με κύβδηλες κάλπες. Έχουμε δύο ειδών κόμματα. Το κόμμα της αποχής και το κόμμα της απόχης. Θα πάμε λοιπόν σε αποχή. Δεν θα πάμε στην αποχή. Δεν θα ψηφίζουμε από εδώ και πέρα κανένα κόμμα. Διότι όλα τα κόμματα πληρώνονται από τον Μπεν Σαββί, δηλαδή από τον Στουρνάρα, εβραϊκής καταγωγής. Πληρώνονται από την Εβραϊκή Τράπεζα της Ελλάδας από το 1841, ανήκει στο Ρότσιλ. Έτσι, 100% Εβραϊκή Τράπεζα. Και πάει λέγοντας. Λέγει, αδερφέ. Μια κρεμότητα ο κύριος Αρναούτογλου να μας πει. Ναι, αμέσως. Ό,τι θέλετε να μας πει. Ωραία κύριε Αρναούτογλου. Ακή να πάρουμε τον λόγο, τελείωσε. Ελάτε κύριε Αρναούτογλου να μας πείτε την εκκρεμότητα.
θέλετε στο δημοτικό κτίριο. Θα θέλαμε και ερωτήσεις μετά επί όλο το θέμα. Να ολοκληρώσω, κύριο Σπύρο. Να ολοκληρώσω, εντάξει, άμα έχει. Λοιπόν, το θέμα μου για να τελεσυνδικήσω πλέον. Μην ασχολείστε με όλους αυτούς τους αλήτες, θα μας σκοτώσουν. Δεν παίρνουμε καμία ταυτότητα. Έτσι. Δεν κάνουμε κανένα εμβόλιο. Τα εμβόλια, τη μισή έχουν πεθάνει και άλλη μισή είναι τέτοια. Έχουν νομοθετήσει, σας λέω, 4 νόμους υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και θα νομοθετήσουν και άλλους πολύ χειρότερους, διότι μέχρι σήμερα μπορώ να σου πω ότι ήταν παράδεισος. Από εδώ και πέρα θα έρθει η πραγματική κόλαση. Και μην νομίζετε ότι αυτοί που έχουν κάνει εμβόλια ή αυτοί που τους υπακούουν ότι θα σωθούν. Οι πρώτοι που θα σακατέψει ο Μάτς, ο Μέγας Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος, γιατί σε αυτόν τον Θεό πιστεύουν αυτοί, δεν πιστεύουν σε κανένα Χριστό, σε κανένα Θεό, στο Μέγα Αρχιτέκτονα. Είναι αυτοί, τους πρώτους που θα ξεσκίσει ο διάβολος, είναι τα παιδιά του. Λοιπόν, καμία υποταγή, καμία υπακοή, καμία πειθαρχία σε κανένα νόμο. Σε κανένα νόμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπύρου για τη δυναμική παρουσία και τη στόχευση ότι πια δεν έχουμε να τα βάλουμε με ορατό εχθρό όπως το Χίτλερ και το Μουσολίνι και να πούμε όχι όπως πριν μια εβδομάδα εορτάσαμε το όχι της 28ης Οκτωβρίου των προγόνων μας. Τώρα πρέπει να πούμε όχι στον ίδιο το διάολο, γιατί η πολιτική στην εποχή που ζούμε επικαλούνται και το διάολο. Αν σκεφτούμε ότι ο Τσίπρας και είπε ότι θα συνθηκολογήσω και με το διάολο για το καλό της χώρας, και αυτό πάει η χώρα, όπως και όχι μόνο ο Τσίπρας και ο Πάγκαλος, θεός χωρές τον άνθρωπος εκεί που είναι, αλλά και άλλοι, Διαμαντοπούλου, ο Βελόπουλος. Θα πάω, λέει, και με το διάολο, αρκεί για το συμφέρον της Ελλάδος. Γι' αυτό η Ελλάδα πάει κατά διαόλου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Αρναούτογλου, ο οποίος έχει μία υποσημείωση να ολοκληρώσει και ωραία. Ελάτε, κύριε Αρναούτογλου. Θα ήθελα να μεταφέρω δύο ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από κάποιους ανθρώπους προς τον κύριο Αρναούτογλου. Τον ευχαριστούμε και όλους τους ομιλητές ευχαριστούμε για τη σημερινή τους παρουσία. Είναι εξαιρετική τιμή, όπως είπε και ο κύριος Φανταζόπουλος, για όλους μας. Το πρώτο ερώτημα σχετίζεται με το είδος των τσιπ που θα υπάρχουν στις νέο τύπου ταυτότητες. Έχει υποθεί ότι θα είναι RFID η ποιότητα του τσιπ. Τον τσιπ που θα φέρουν και επειδή είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποιες δεκάδες μέτρα εμβέλεια σε αυτά τα τσιπ, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσουμε κατά πόσο αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποκλοπής δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών που θα έχουν τα τσιπ των νέων ταυτοτήτων. Το ένα ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα είναι η αντικατάσταση του φυσικού χρήματος που προωθείται συστηματικά τελευταία και μάλιστα έχουν επιλογή οι χώρες της Ελλάδας και της Κύπρου να πρωτοστατήσουν σε αυτό, σαν πιλωτικές χώρες, στο σύστημα αυτό, να μας πει κατά πόσο άμεσα ή έμεσα μπορεί να σχετίζεται με την ψηφιοποίηση των πάντων και την παγκοσμιοποίηση των πάντων. Κατά πόσο στοχεύει αυτό στα μέτρα αυτά που πρόκειται να πάρουν για όλα αυτά που μας μίλησε νωρίτερα. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα για το RFID, πρέπει να είναι τόσο σίγουρο αυτό. Ξέρετε, η αγορά, καπιταλιστική αγορά, πέστε το πως θέλετε, είναι τόσο μπροστά στα πράγματα που εμείς τώρα αναρωτιόμαστε αν συμβαίνει εκείνο, αν θα το άλλο, αν θα και τα κτλ. Είναι χιλιάδες ή εκατομμύρια περιπτώσεις που έχουν υποκλοπεί στον κόσμο τα στοιχεία των καρτών. Είναι μηχανηματάκια ειδικά και είναι πολύ απλά. Ίσως κάποια άλλη στιγμή και σε χρόνο θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα πείραμα. Τέλος πάντων, τώρα δεν γίνεται. Λοιπόν, συνήθως σε στάσεις λεωφορείων και τα λοιπά, με αυτά τα μηχανήματα υποκλέπτουν τα στοιχεία από τις κάρτες των ανθρώπων. Γι' αυτό η αγορά, σας το ξαναλέω, είναι τόσο βέβαιη που έβγαλε. Κυκλοφοράνε πορτοφολάκια, ειδικά τέτοια που να κόβουν αυτές τις επιθέσεις για το RFID. Βέβαια, προσέξτε, μπορείτε και εσείς απλά να χρησιμοποιήσετε αλουμινόχαρτο ή τέτοια πράγματα τα οποία κόβουν αρκετά πολύ την εμβέλεια. Είναι 100% βέβαιο ότι θα είναι RFID. Το δεύτερο ερώτημα. Αν αυτό αποσκοπεί
Αν όλη αυτή η κίνηση με τις ταυτότητες αποσκοπεί και στο πλαστικό χρήμα και στην εξαφάνιση των μετρητών, είναι 100% σίγουρο, 100% σίγουρο. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάτι που να δείχνει αμφιβολία. Έχει γίνει σε άλλες χώρες. Ας πούμε, η Εστονία είναι από τις πρώτες στον κόσμο οι οποίες το έχουν σχεδόν εξαφανίσει το κανονικό χρήμα. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι μόνο ένα πλοκάμι από αυτό που πρόκειται να τραβήξουμε μέσα από αυτή την ηλεκτρονική πορεία. Τα υπόλοιπα είναι η πραγματική ανθρώπινη φυλάκισή μας. Δεν θέλω να φάω περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αναούτογλου, ο οποίος μας καλύπτει πολλά κενά και σκοτεινά σημεία του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζουμε με το συμπολίτη μας τον κύριο Κωνσταντίνο Δέδε, ο οποίος εκτάκτως θέλει να παρέμβει λίγο μιλώντας κάτι που σχετίζεται με το ψηφιακό χρήμα και την άλλη σκλαβιά που έρχεται. Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος. Αυτό που ήθελα να προσθέσω σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι οι ταυτότητες, όπως αναλύθηκαν, έχουν αυτό το στίγμα, το τσιπ, όλα αυτά τα πράγματα. Ο συνδυασμός όμως της ηλεκτρονικής ταυτότητας με το ηλεκτρονικό νόμισμα που σας ενημερώνω ότι ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου στην Αθήνα, έγινε η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση των Κεντρικών Τραπεζιτών, όπου αποφασίστηκε επίσημα πλέον να ακυρωθεί το νέο ψηφιακό νόμισμα. Το ψηφιακό ευρώ, αυτό που λέμε. Και επειδή δυστυχώς κανένα μέσο βέβαια δεν έχει αναλύσει το θέμα, έγινε υποκρυπτό ουσιαστικά αυτή η ιστορία. Δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω ότι είναι η απόλυτη σκλαβιά πλέον. Γιατί, να πω ένα παράδειγμα, με την ψηφιακή ταυτότητα μπορούν και ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις ιδιωτικές εταιρείες που είπε ο κύριος Αρναούτογλου, ελέγχουν τις κινήσεις μας, τον ιατρικό μας φάκελο και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν όμως εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα που έχουμε πλέον 2 χρόνια παράλληλης, θα υπάρχει δηλαδή το μετρητό. Όταν εξαφανιστεί το μετρητό, ελέγχουν πλέον και την τροφή μας. Είναι, αν ψάξουμε στο YouTube, υπάρχει ένα σκετσάκι του Πανούση όπου παίρνει στην Pizza Hut. Αν το δείτε, αν το ακούσετε αυτό το πράγμα, είναι 5 λεπτά, λέει ακριβώς αυτό το πράγμα που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, ο απόλυτος έλεγχος για να ολοκληρωθεί αυτή η ψηφιοποίηση των ανθρώπων, που πάμε στην ψηφιοποίηση, θα έρθει και με το ψηφιακό νόμισμα. Γιατί, ο κύριος Ρανότο μπορεί να μας το εξηγήσει όσο καλύτερα, γιατί είναι programmable. Δεν είναι η κάρτα που έχουμε, αυτή που χρησιμοποιούμε τώρα και πάμε και κάνουμε τις συναλλαγές μας. Το συγκεκριμένο νόμισμα είναι προγραμματίσιμο. Δηλαδή, μπορεί σε συνδυασμό με την ταυτότητα και με τον ιατρικό φάκελο του καθενός, μπορεί να ξέρει αν είσαι εμβολιασμένος, αν χρωστάς την εφορία, αν χρωστάς το ταμείο και να σου περιορίσει το εισόδημα. Γιατί σκεφτείτε, και όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να το καταλάβουν ότι είναι το τέλος πλέον. Το πραγματικό τέλος και το βιολογικό πλέον τέλος. Με ποια έννοια? Ότι όταν εγώ θέλω να εισπράξω από τη δουλειά μου, θέλω να εισπράξω κάτι, θα πρέπει να έχω συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Να μην χρωστάω, να είμαι εντάξει, να έχω εμβολιαστεί, να μην έχω αντιτάξεις, να μην έχω τίποτα. Ωραία. Αλλά και αυτός που θέλει να με πληρώσει θα πρέπει αντιστοίχως να είναι έτσι. Άρα ουσιαστικά, επειδή δεν υπάρχει το νόμισμα, το χαρτονόμισμα, για να κυκλοφορούμε αυτό που λέμε το μαύρο είναι το δικό τους, το μεγάλο. Το δικό μας δεν είναι μαύρο χρήμα, γιατί είναι εντός της αγοράς. Δεν είναι χρήμα δηλαδή που είναι μαύρο. Το μαύρο χρήμα είναι το χρήμα των πολιτικών, των εγκληματικών οργανώσεων κλπ. Οπότε, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγώ δεν θα έχω τη δυνατότητα να πληρωθώ για τη δουλειά μου, αλλά και να πληρώσω και να αγοράσω. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τρομερή σημασία αυτό το πράγμα, και το πρόβλημα που έρχεται πλέον σε εμάς, στο λαό δηλαδή, στους απλούς ανθρώπους, είναι πώς μπορούμε να το σταματήσουμε. Εκεί πρέπει να συγκεντρωθούμε. Πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε, οργανωμένοι βέβαια, οργανώνοντάς μας με αυτοοργάνωση, να σταματήσουμε. Ένα παράδειγμα θα πω. Αυτή τη στιγμή στα Μέγαρα, το γνωρίζετε όλοι, θα περάσουν τα φορτηγά του LNG. Ήμουνα μπροστά όταν στη δοκιμαστική
που έγινε απόβαση του φορτηγού, βρείτε κάτω. Που σημαίνει ότι οι προδιαγραφές που κανονίζουν οι κανόνες ασφαλείας δεν τηρούνται. Ο Λιμενάρχης ήταν εκεί και είπε ότι εγώ μπροστά στα μούτρα μας, αδιάντροπα δηλαδή, είπε ότι εγώ δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Όταν όμως σταματήσουμε αυτές τις παράνομες πράξεις, είναι μια αρχή. Μπορούμε σιγά σιγά να σταματήσουμε και το εγκληματικό, αυτό, όλα τα εγκλήματα που είναι μια αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν, καλώ τους φίλους τους μεγαλύτες, αν τη Δευτέρα, δεν γνωρίζω, η Επιτροπή Αγώνα διοργανώσει κάτι, γιατί τη Δευτέρα θα έρθει το φορτωμένο φορτηγό, έτσι με το αέριο, να είμαστε εκεί με αυτοοργάνωση και να σταματήσουμε τα εγκλήματα που γίνονται αρχικά στον τόπο μας. Όταν δεν ελέγχεις τα εγκλήματα που γίνονται στον τόπο σου, δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε το ψηφιακό νόμισμα, ούτε τις ψηφιακές ταυτότητες. Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ. Καταπληκτικός ο κύριος Δέδες σε όλα του. Συνεχίζουμε το ωραίο μας πρόγραμμα. Εδώ πέρα και με τον κύριο Σαπουνά, τον γιατρό. Τον Κωνσταντίνο Σαπουνά, ένα από τους μεγαλύτερους γιατρούς που έχει η Ελλάδα και παγκοσμίως. Λοιπόν, και πάνω από ένα χρόνο σε αναστολή στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Δεν θέλει να λέμε πολλά, σταματάω μέχρι εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Μέγαρα. Προσωπικά δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά θα ήθελα να συσχετίσω δύο τεινά της τελευταίας περίοδου. Πράγματα τα οποία είναι άκρως σημαντικά. Ήθελα να ρωτήσω όλους εσάς ότι θεωρώ ότι κανένας δεν είναι ενάντια της πρόοδου, ενάντια της επιστήμης, κάτι το οποίο μπορεί να προστεύσει τη ζωή μας. Θεωρώ ότι ο καθένας θα το δεχτεί, θα το αποδεχτεί και αύριο μεθαύριο μπορεί να πει τι ωραία που είναι αυτή η κατάσταση. Το ζητούμενο όμως είναι ένα. Είναι όντως έτσι? Υπηρετώ την επιστήμη πολλά χρόνια. Είχαμε ένα γεγονός το οποίο πάλι με μια ερώτηση θα ξεκινήσω. Όταν έχουμε ένα πόλεμο, φέρνουμε μπροστά στρατιώτες πρώτης γραμμής. Είναι έτσι, πιστεύω ότι έτσι είναι, για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της κρίσεως, της υγειονομικής κρίσεως, γιατί έχουμε πολλές κρίσεις τώρα τελευταία και έχουμε χάσει και τον αριθμό. Υγειονομική κρίση. Είμαστε γιατροί. Μας χρειάζεται ή δεν μας χρειάζεται το σύστημα? Μας χρειάζεται. Σε μια στιγμή που μας κάνει επίθεση ο εχθρός, βγάζω την πρώτη γραμμή σε αναστολή. Δεν ξέρω αν σας λέει αυτό κάτι. Εμένα μου δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, τον άκρος έμπειρο άνθρωπο τον πετάω στον δρόμο, δεν με ενδιαφέρει πώς θα ζήσει την οικογένειά του, δεν με ενδιαφέρει τίποτα και δεν με ενδιαφέρει ούτε καν η υγεία όλων αυτών. Και γιατί δεν με ενδιαφέρει? Αν με ενδιέφερε η υγεία, θα είχα φροντίσει το σύστημα να λειτουργεί σωστά τόσα χρόνια. Όχι μέσα σε μία νύχτα να θυμηθώ ενδιαφέρομαι για την υγεία όλων σας, άρα πηγαίνετε και κάντε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και τι είναι το αυτό? 5 χρόνια έτυχε να έχω κάνει στην εταιρεία κλινικών ερευνών. Κάθε φορά που έβγαινε ένα καινούριο σκεύασμα στην αγορά, έπρεπε να περάσει ενδελεχώς από έλεγχο. Κρατήστε αυτή τη φράση, έλεγχο. Αυτό τι σήμαινε? Για να μπορέσεις δηλαδή να φτάσεις σε ένα τελικό στάδιο όπου θα δοθεί οποιοδήποτε σκεύασμα στο εμπόριο, θα έπρεπε να περάσει από δικλείδες ασφαλείας. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φάση. Τι σημαίνει αυτό? Να ελεγχθεί. Σε μικρές ομάδες, μεγαλύτερες και σε μια άκρως μεγαλύτερη ομάδα και μετά να ελεγχθούν τα αποτελέσματα και να δοθεί ή να μην δοθεί η αντίστοιχη έγκριση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ίσχυσε τίποτα από όλα αυτά. Και όχι μόνο δεν ίσχυσε, αλλά πετάς και ανθρώπους που μπορούν να πολεμήσουν ενάντια αυτού του αόρατου εχθρού στο δρόμο. Άρα, πείτε μου εσείς, μας ενδιαφέρει η υγεία? Όχι. Εδώ έχουμε 2 περιστατικά. Ένα είναι αυτό το οποίο το ζήσαμε και ήμασταν πάρα πολλοί κόσμος. Μία σιδερένια γροθιά, δεν ήταν ένα άτομο, ήταν πολλά άτομα μαζί και πραγματικά πήγαμε ενάντια στο σύστημα. Εμείναμε στις ιδέες μας, πολεμήσαμε, ήμασταν πολύ περισσότεροι, αλλά δυστυχώς. Ευχαριστώ. Αυτό είναι για όλα τα παιδιά τα οποία πραγματικά πολεμήσανε στον δρόμο, νυχθημερών κιόλας. Φυλάγαμε και βάρδιες για να μην αφήσουμε ούτε μία στιγμή το πεδίο στα χέρια τους. Το προσπερνώ αυτό, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Αλλά όμως πρέπει να κρατήσουμε κάτι. Το θέμα είναι η υγεία όλων μας. Όταν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο δεν είναι ασφαλές, δεν μπορούμε και να το δεχτούμε. Ή τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, πρέπει να το εξετάσουμε από όλες τις μεριές του.
Δεν μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα να κατεβάζουμε ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή μία εβδομάδα πριν δεν ήταν ασφαλές για ηλικίες μεταξύ 50 και 60 ετών. Αυτή τη εβδομάδα είναι. Την επόμενη εβδομάδα είναι ασφαλές για 40 με παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω. Ποιο είναι αυτό όμως το παρακάτω? Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε τις στατιστικές στο τι γίνεται σήμερα στα νοσοκομεία. Ας το κοιτάξουμε ο καθένας μόνος του και να τους βάλει τα δικά του συμπεράσματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα έχουμε να κάνουμε με μία άλλη κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε με. Λοιπόν, μιλάμε για ασφάλεια. Πολύ ωραία. Μιλάμε για προσωπικά δεδομένα. Πολύ ωραία. Τα έχετε δει πουθενά εσείς? Γιατί εγώ προσωπικά δεν τα έχω δει. Όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, και ας πιάσω τον τομέα της ιατρικής που είναι και ο δικός μου, μιλάμε ότι μπορώ δηλαδή να επιφέρω κάποιο θετικό αποτέλεσμα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο λόγος που αυτά τα στοιχεία πρέπει να πέσουν σε κάποια άλλα χέρια? Ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός, αν αύριο μεθαύριο ζητήσει μια δουλειά κάπου και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τον προσλάβει, του πει: για να σε δω. Έχουμε εδώ σάκαρο, έχουμε εδώ αυτοάνοσο, έχουμε εδώ το α, έχουμε εδώ το β, δεν μου κάνεις. Πού είναι τα προσωπικά δεδομένα? Προσωπικά δεδομένα τα ανθρωπόμου, ο οποίος τι κάνει? Υπονομεύει εμένα, το διπλανό του. Δηλαδή πού οδεύει αυτό το σύστημα? Δηλαδή εγώ γίνομαι χαφιές του συνανθρώπου μου και αυτός γίνεται χαφιές δικός μου. Δηλαδή ο ένας, γιατί... Δείτε τους τελευταίους νόμους. Δείτε αυτά τα οποία μόλις ανοίξανε κάποιες πύλες, πήγανε 100 και 200 χιλιάδες άτομα για να πούνε τι κάνει ο διπλανός μου και τι κάνει ο Α και τι κάνει ο Β. Δηλαδή αυτό είναι ο κόσμος μας. Αυτό είναι που πρέπει να μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά μας. Συγγνώμη, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Και θέλω απλά να αναρωτηθείτε και να δείτε ότι υπάρχει συσχέτιση. Δεν ενδιαφέρονται για το καλό μας. Κάτι άλλο κρύβουν. Και κάτι άλλο θα ήθελα να πω. Θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος θα συνόμουν στη γραμμή και θα έλεγα: ωραία, μια καινούρια ταυτότητα. Ωραία, και τι έγινε? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ας έρθουν και να μου πούνε τι θα επηρεάσει αυτή η ταυτότητα από το Α στο Ω. Και να είναι έτσι τα πράγματα. Όχι τη μία μέρα αυτό, την άλλη κάτω από το τραπέζι το άλλο και την άλλη θα προσθέσω και αυτό και την άλλη θα είμαι έτσι, αλυσοδεμένος. Δεν το δέχομαι προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο, τον Σταμπουνά, που πολύ ωραία μας εξήγησε σοβαρά προβλήματα ελευθερίας που βιώσαμε στην πανδημία. Το ιατρικό απόρριτο που ήταν κάποτε απόρριτο, δεν είναι πια απόρριτο. Καταπατήθησαν όρκοι του Ιπποκράτη. Τα είδαμε στις υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις. Δυστυχώς ο όρκος του Ιπποκράτη έχει καταπατηθεί και πολύ ωραία ο κύριος Σπύρου μας εξήγησε ότι έχουμε γίνει επίορκοι δυστυχώς όλοι και η ιατρική κοινότητα έχουμε προσκυνήσει δυστυχώς την νέα τάξη και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Άγγελο Πιλάτη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Είναι μια παρουσία που θα μας διαφωτίσει πολύ σημαντικά για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παγίδα αυτή που κρύβεται πίσω από τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Κύριε Πιλάτη, ελάτε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.